Επιθυμείτε. Για να πάμε στη συζήτησή μας, κύριε Παρασκούδη Τασούλα, και τον Νίκο το Χούντρι, είναι διευθυντής τουριστικού οδηγού του web pavlagris.gr. Καλημέρα σας, κύριε Χούντρι. Έλα, Νίκο. Βλέπουμε, μας παρουσιάζει από πολλές περιοχές της χώρας όμορφες εικόνες. Ταξιδεύω αρκετά. Με καλές προσφορές αυτή την περίοδο. Για τη Θάσο, τι εικόνα έχεις εσύ, τι καταλήμματα μπορεί να βρει κάποιος? Να μιλήσουμε και για τη Θέσο και για όλη την Ελλάδα. Απλώς επειδή είμαστε τώρα στη σύνδεση με τη Θάσο. Και βλέπουμε τις ωραίες εικόνες από μια καλή έρευνα που μπορούμε να κάνουμε μέσω από site, από blogs και όλα αυτά. Μπορούμε να βρούμε καλές τιμές. Παρόλο ότι έχουμε Ιούλιο, ακόμα υπάρχουν ευκαιρίες. Δηλαδή μπορούμε να βρούμε 20-30, δύσκολο. Δύσκολο. Πλέον γιατί ο τουρισμός έχει ξεκινήσει και πάει αρκετά καλά. Οπότε ανεβαίνουν και τιμές. Βλέπουμε ότι ο εισερχόμενος τουρισμός έχει μια αύξηση και τις τελευταίες μέρες οι πληρότητες αγγίζουν σε όλη την Ελλάδα το 95%. Οπότε θέλει μια προσπάθεια και μια καλή έρευνα. Τασούλα. Λοιπόν, ο Νίκος είναι μαζί μας, ο κύριος Χούντρης. Για να μας... Λοιπόν, Νίκο, για να δούμε αναλυτικά τώρα. Πρώτα, πριν ξεκινήσουμε, έχεις εικόνα τι γίνεται με τους Έλληνες? Οι Έλληνες δηλαδή αυτό το καλοκαίρι θα πάνε, έχουν τη δυνατότητα να κλείσουν? Γιατί είχαμε δει ότι έρευνες που λέγανε ότι ακόμη και 8 στους 10 δεν θα έχουν τη δυνατότητα. Πώς είναι τα πράγματα? Μπορεί να πάνε, αλλά θα πάνε σε φίλους. Ή θα πάνε σε φίλους, συγγενείς. Αυτό έχουμε παρατηρήσει. Από το 2008, σε σύγκριση με σήμερα που μιλάμε, υπάρχει μια μείωση 75%. Όλοι μας, όλοι ειδικότερα φέτος. Για φέτος αυτό που παρατηρούμε γενικότερα είναι ότι ο οδικός τουρισμός είναι πολύ μειωμένος για τους Έλληνες. Ψάχνουν πολύ καλές τιμές, πάνε σε συγγενικά πρόσωπα και ο εισερχόμενος τουρισμός. Γιατί βγαίνει, δηλαδή πού να πας να δίνεις μια οικογένεια 40-50 ευρώ τη μέρα, στην καλύτερη περίπτωση, πού θα βγεις? Δεν βγαίνει για... Δεν βγαίνουν. Αυτό που παρατηρήσαμε είναι ότι επιλέγουν στούντιο με κουζίνα μέσα για να μπορούν να μαγειρεύουν. Δεν βγαίνουν πολύ έξω, δεν καταναλώνουν. Προσπαθούν να πάνε σε προορισμούς κοντινούς, να πάνε Πελοπόννησο, Εύβοια, σε κοντινούς προορισμούς. Στα νησιά δεν βλέπουμε και πολλούς Έλληνες πλέον. Είναι πολύ λίγοι και φιλοξενούνται ή έχουν σπίτια. Και κερδισμένοι από τους Έλληνες μπορούμε να πούμε ότι είναι οι κοντινοί προορισμοί. Και τα δωμάτια που έχουν προβλέψει και έχουν κουζινάκι μέσα. Πάντως αυτά που λέγαμε πριν την κρίση για τους Βαλκάνους που ερχόντουσαν με τα αυτοκίνητά τους που ήταν γεμάτα με ψώνια, δηλαδή ψώνιζαν στη χώρα τους και ερχόντουσαν και απλώς πηγαίνουν στις παραλίες και στο σπίτι, τώρα τα κάνουμε και εμείς αυτά αναγκαστικά. Τώρα τα κάνουμε και εμείς. Και στους Βαλκάνιους έχουμε με τα γεγονότα μια μικρή μείωση. Δηλαδή βλέπουμε ότι οι Βαλκάνοι καταναλώνουν ο δικός τουρισμός περίπου 300 ευρώ κατά άτομο και βλέπουμε μείωση περίπου 7% σε περιοχές όπως η Κατερίνη, η Πυρία. Μάλιστα. Ενώ βλέπουμε ωραίες εικόνες, νομίζω Κεφαλονιά είναι. Όχι, Λευκάδα είναι, το Πορτοκατσίκι. Να, μάλιστα. Εκτός άμα δούμε κανένα ναυάγιο, γιατί μοιάζουν έχεις, πολύ. Έχεις ετοιμάσει κάρτες? Έχουμε κάποιες κάρτες. Ναι, να πούμε γιατί πρώτη. Ναι. Η πρώτη κάρτα λοιπόν είναι το πρώτο, μιλάμε για το πρώτο εξάμηνο των αφήξεων, σε αεροπορικές αφήξεις του πρώτου εξαμήνου. Έχουμε μια αύξηση 4,9%. Μια αύξηση που δεν είναι... Δεν μπορούμε να πούμε ότι όλες οι περιοχές έχουν την αύξηση αυτή. Άλλες περιοχές έχουν κερδίσει παραπάνω, άλλες έχουν χάσει. Ο μέσος όρος είναι 4,9. Τώρα, πιστεύουμε ότι φέτος θα είναι 4-6% η αύξηση και 1-2% τα έσοδα αυξημένα σε σχέση με πέρυσι. Γιατί στην αρχή λέγαμε θα υπάρχει αύξηση. Μετά είπαν δεν θα υπάρχει αύξηση. Τελικά θα υπάρξει. Το πρόσημο μάλλον θα είναι θετικό. Γιατί βλέπουμε ότι όλες αυτές οι καταστάσεις που γίνονται αλλάζουν τα πράγματα. Αλλά στο τέλος πιστεύω ότι θα υπάρχει αύξηση στα έσοδα 1-2% από ό,τι φαίνεται μέχρι τώρα. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία επίσημα. Γιατί είναι και λογικό αυτό. Δηλαδή, όταν δεν μπορείς να πας στην Τουρκία, δεν μπορείς να πας στην Αίγυπτο, δεν μπορείς να πας πουθενά. Εδώ γύρω έχουν πέσει και τιμές στην Ελλάδα. Ναι. Είναι και από τις πιο ωραίες χώρες. Δεν μπορεί να πας πουθενά, αλλά παρόλα αυτά δεν το εκμεταλλευτήκαμε, θεωρώ, τόσο καλά. Η Ιταλία, η Ισπανία το εκμεταλλεύτηκαν καλύτερα. Δηλαδή, θα μπορούσαμε να προωθήσουμε ότι υπάρχει μια. Στα Βαλκάνια ειδικώς, από φίλους που ταξιδεύουν πολύ και μιλάνε με Βαλκάνιους, θεωρούν ότι η Ελλάδα έχει μετανάστες. Πολλούς μετανάστες. Και έχουν πρόβλημα. Ναι, και οι ξενοδόχοι μου αναφέρουν στη Μακεδονία ότι όταν έρχονται οι ξένοι τους λένε αν θα δούμε μετανάστες. Στοχευμένη διαφήμιση θα μπορούσαμε να κάνουμε. Και τους λένε οι ξενοδόχοι ότι δεν υπάρχουν, δεν θα δείτε κάτι. Και όταν έρχονται, εκκλείσονται που δεν βλέπουν τίποτα και είναι πάρα πολύ ωραία τα πράγματα.
Τώρα μην πω όταν ερχόντουσαν αυτοί οι μετανάστες, είχαν διαφορετικά, τέλος πάντων. Λοιπόν, να συνεχίσουμε να δούμε και τις επόμενες κάρτες που έχουμε. Μείωση οδικών αφήξεων λοιπόν κατά 7,4%. Είναι 337.000 λιγότερες οι αφήξεις το πρώτο εξάμηνο του 2016. Ναι. Από Σερβία, Σκόπια, Βουλγαρία, Ρουμανία, Μολδαβία και Τουρκία έχουμε πάρα πολλές αφήξεις. Για όλα αυτά τα συμβάντα βλέπουμε μία μείωση 7% με αυξητική τάση. Δηλαδή, τελευταία στιγμή μπορεί να σώσουμε κάπως τα πράγματα. Μάλιστα. Ο αεροπορικός είπαμε 700 ευρώ. Ναι. Αποδίδει και ο οδικός. Ναι, ο οδικός, επειδή είναι οι χώρες, βαλκανικές χώρες, περίπου καταναλώνει 300 ευρώ. Ωραία, και για να δούμε Επτάνησα. Και έχει μεγάλη αύξηση. Επτάνησα πάρα πολλά, πάρα πολύ καλά. Μέσο όρο περίπου 10%. Μέσο όρο. Το αεροδρόμιο της Κέρκυρας πολύ καλά. Το ακτίο που εξυπηρετεί και την Μπρέβεζα και Λευκάδα. Πάργα, Λευκάδα, πάρα πολύ καλά φέτος. Με τσάρτερ όμως εκεί πέρα μόνο. Έτσι. Με τσάρτερ, ναι. Η Κεφαλονιά και η Ζάκυνθος πάρα πολύ καλά. Μέσο όρο περίπου 10%, με Ιταλούς, Άγγλους, Πολωνούς και Σέρβους να είναι οι πρωταθλητές. Κρήτη. Αυτή είναι στην Κρήτη, αύξηση των αεροπορικών αφήξεων κατά 11% το πρώτο εξάμεινο του 2016. Η Κρήτη πάει πάρα πολύ καλά με Γερμανούς, Ιταλούς και Άγγλους. Έχει μια πολύ καλή αύξηση. Οι Κυκλάδες, Ιταλοί, είναι οι πρώτοι, Άγγλοι, Γερμανοί και Γάλλοι. Και οι Κυκλάδες έχουν το πλεονέκτημα ότι έχουν από όλο τον κόσμο. Από Αμερική, δηλαδή πάντα ο τουρισμός έχει μια αύξηση ή στέκεται πολύ καλά, γιατί δεν εξαρτάται από κάποιες αγορές. Βλέπεις από όλο τον κόσμο. Και το δωδεκάνησα. Έχουν και περισσότερα χρήματα προφανώς. Με περισσότερα χρήματα. Δεν είναι το ίδιο. Λοιπόν. Ναι. Και καταλήγουμε στα δωδεκάνησα που έχουν. Η Ρόδος πήγε πολύ καλά, όπως μας είπαν και πριν, αλλά στο σύνολο είναι μείον 0,8. Αυτό. Εξαιτίας προσφυγικού. Εξαιτίας προσφυγικού. Ωραία. Ενώ Νίκο, θα περίμενε κανείς, ξέρεις, να, μετά από αυτό το πνεύμα αλληλεγγύης το οποίο διαδόθηκε και από τα μέσα που υπήρχε από τους κατοίκους, ότι θα επιβραβευτούν από κάποιους ανθρώπους που θέλουν να πάνε στα δωδεκάνησα. Αλλά δεν έγινε. Για τους Έλληνες να πούμε ότι υπάρχουν ακόμα κάποιες ευκαιρίες άμεσα να κλείσουν, γιατί ο εισερχόμενος τουρισμός που έχει αύξηση γίνονται κρατήσεις. Και καλό καλοκαίρι. Σε ευχαριστούμε πολύ. Θα μπορούσαμε καλό να μιλάμε ώρες για τον ελληνικό τουρισμό. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Και εγώ ευχαριστώ. Πάμε στον πολιτεύτη Παπαδάκη.